international team of fellow Ireland, Niklas Simonsen, George Inistomu, Peter Thompson, Roy Ben Hansen, Julian Olsen, Peter Johansen, Alan Norbert, Johannes Olsen, Aki Egistens, Kalde Batman, Toraldur Kolksen, Kelby Kildersson Hoytal, Kjartan Johansen, Trondur Arge, Simonsen Eirupur Jakubsson. Οι εκπρόσωποι της Εθνικής Ομάδας των Ίσων Φερόε, the representatives of the National Team of Faroe Islands, Ντούρους Γιάκουτ, Νίλσεν Κάρι, Χάνσεν Πίγκιρ, Λάουσεν Πέντα. Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος, the players of the National Team of Greece, Πέτρος Κουκοβίνας, Γρηγόρης Ιωάννου, Χαράλακος Δοβρής, Ανδρέας Καραπακόπουλος, Αδάμ Παπαδόπουλος, Νίκος Καφαντάρης, Σάββας Σάββας, Γεράσιμος Γραφοθανάσης, Χριστόπουλος Μιλωνάς, Λευτέρης Ερικίδης, Χρήστος Κεδέρης, Λευτέρης Τρεμαστιώτης, Στράτος Κατζηταγαλέλης, Νίκος Πασιάς, Γαρίπαλος Πάγιος, Σπύρος Κυρουμίν. Οι εκπρόσωποι της Εθνικής Ελλάδος, the representatives of the National Team of Greece, προπονητής κύριος Στέλιος Ερικίδης, Δημήτρης Πασαρινός, Βασίλης Περίκριος, διαιτητές του αγώνα από το Βέλγιο, Match Referees from Belgium, Mr. Sigurd Thomasen, Ελτοπίας Σμακ, παρατηρητής του αγώνα από την Βουλγαρία, Delegate of the Match, Mr. from Bulgaria, Mr. Andrei Andreev. Και τώρα, ο Εθνικός Ύμνος των Ισών Φαρόε. And now, the National Anthem of Faroe Islands. Thank you.
Dear spectators, in the spirit of fairness and with respect to all athletes, officials and referees, we kindly ask you, the spectators, to support your team in a fair and sporting way and to create a positive atmosphere for fandom. Thank you. Αγαπητοί θεατές, με σεβασμό σε όλους τους αθλητές, επίσημους και διαιτητές. Φίλες και φίλοι του handball, καλησπέρα σας από το κλειστό της Νέας Κύου στην Αργολίδα. Η Εθνική Ομάδα των Νέων βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση να καταφέρει να προκριθεί στα τελικά της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και την παρουσία της στο Κατάρ το 1999. Η εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει τα νησιά Φερόε στον 8ο προκριματικό όμιλο που φιλοξενείται εδώ στην Αργολίδα, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια της, το δεύτερο είναι κόντρα στη Σερβία την προσεχή Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Σε δύο παιχνίδια που αναζητά τις νίκες για την πρώτη θέση που δίνει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Η 16άδα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Στέλιου Σεϊρεκίδη είναι Πέτρος Μπουκοβίνας, Γρηγόρης Ιωάννου, Χαράλαμπος Ντομπρής, Ανδρέας Αραπακόπουλος, Αδάμ Παπαδόπουλος, Νικόλαος Καφαντάρης, Σάβας Σάβας, Γεράσιμος Βλαχοθανάσης, Χριστόδουλος Μιλωνάς, Ελευθέριος Σεϊρεκίδης, Χρήστος Κεδέρης, Λευτέρης Κρεμαστιώτης, Στράτος Χατζηβακαλέλης, Νικόλαος Πασιάς, Γαρίφαλος Μπάγιος, Σπύρος Χερουβίμ. Συνεργάτης του Τέλειου Σεϊρεκίδη, Δημήτρης Μασλαϊνός, φυσιοθεραπευτής Βασίλης Βερίκιος, ιατρός Κώστας Μαναβής. Για την ομάδα των νησιών Φερόε, τεχνικός ο Ντούρχους Γιάκουπ, παίχτες Νίκλας Σίμονσεν, Τζον Ινιστόβου, Πέτερ Τόμσεν, Ρόι Μπέργκ, Τζούλιαν Όλσεν, Πέτερ Γιοχάνσεν, Άλαν Νόρτμπεργκ, Γιόχανσεν Όλσεν, Άκη Εγκίλσνεν, Χάιτε Μπάτσμαν, Τόρχαντουρ Κόλσνερ, Χέλγι Χίλντερσον, Κάρταν Γιοχάνεσεν, Τρόντουρ Άρτζε, Γιάκουμσον Σίμονσεν. Διαιτητές συνάντησης είναι από το Βέλγιο οι κύριοι Τόμασεν και Σμακ και παρατηρητής delegate της αναμέτρησης ο Βούλγαρος Αντρέι Αντρέεφ. Κατάμεσο το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Κύου, εδώ στην Αργολίδα, όπου ο κόσμος αγαπάει ιδιαίτερα το handball και με τις τελευταίες επιτυχίες του Διομήδη Άργους, φυσικά την κατάκτηση των δύο πρωταθλημάτων, αλλά και του Challenge Cup το 2012. Πρώτη επίθεση για τους παίκτες των νησιών Φερόε. 6-0 άμυνα για την ελληνική ομάδα απέναντι στους παίκτες από τα νησιά Φερόε. Αλλάζει την μπάλα ο Γιοχάνσεν στην περιφέρεια με τον Έλντιγκες και με τον Σίμονσεν. Αυτοί είναι οι τρεις της περιφέρειας. Θέλει να περάσει, κερδίζει το φάουλ από τον Δομπρή. Σίμονσεν, Χίλντερσον και πάλι Σίμονσεν. Το σουτ δοκάρι και έξω μπάλα για την ελληνική ομάδα. Η ελληνική ομάδα που έχει ξεκινήσει με τα μαφλάκια τον Βλαχοθανάση. Δομπρής, Καφαντάρης, ο Πασιάς κερδίζει το φάουλ. Η 7 της ελληνικής ομάδας, Ιωάννου, Καφαντάρης, Δομπρής, Πασιάς, Αραπακόπουλος και Κρεμαστιώτης. Και τερματοφύλακας ο Βλαχοθανάσης. Playmaker ο Μπάμπης Δομπρής. Καφαντάρης δεξί ίντερ. Πασιάς αριστερό ίντερ. Αριστερό εξτρέμο Κρεμαστιώτης. Δομπρής για τον Πασιά, για τον Καφαντάρη. Ο Πασιάς θα κερδίσει το φάουλ ο Καφαντάρης. Ο Ιωάννου στη γωνία δεξί εξτρέμ για τον Δομπρή. Ο Καφαντάρης για τον Πασιά θέλει να περάσει στον Κρεμαστιώτη από εξτρέμ. 1-0 για την ελληνική ομάδα με τον Λευτέρη Κρεμαστιώτη. Ανοίγει το σκόρ η εθνική μας. Από θέση αριστερού εξτρέμ, εκτέλεση από το Λευτέρη Κρεμαστιώτη τον παίχτη του Διομήδη Άργους. Οικείο το γήπεδο φυσικά για τον Κρεμαστιώτη αλλά και τον Πασιά που βρίσκονται στην αρχική εφτάδα. Στην περιφέρεια τώρα ο Σίμονσεν θα κάνει το σούτ επέμβαση από τον Βλαχοθανάση.
η πρώτη στο παιχνίδι. Ο Δομπρής αντεπίθεστο για την ελληνική ομάδα. Καφαντάρης. Ξανά Δομπρής. Κερδίζει το φάουλ από τον Γιοχάνεσεν. Πασιάς. Δομπρής. Καφαντάρης στην περιφέρεια, αλλάζουν οι Έλληνες παίκτες την μπάλα. Ο Πασιάς θα κάνει λάθος εκεί στην πάσα, αλλά πατάει γραμμή Όλσεν και πάλι για την ελληνική ομάδα. Με τον Νίκο Καφαντάρη, τον παίκτη Χάνθ. Ο Δομπρής, playmaker. Πασιάς και πάλι Δομπρής. Καφαντάρης. Πασιάς. Δομπρής. Θέλει να βγάλει για τον Αραπακόπουλο. Θα κερδίσει το φάουλ. Πρωτού σουτάρει από θέση pivot. Ο Ανδρέας Αραπακόπουλος, ο παίκτη του Δούκα. Πασιάς για τον Καφαντάρη. Ο Δομπρής. Καφαντάρης, η μπάλα στα πόδια, ξανά επίθεση για την εθνική ομάδα. Δομπρής, ο Πασιάς θα κερδίσει το φάουλ, ο Μπάμπης Δομπρής και την κάρτα από πάνω στον Εγγίλσνες και την κάρτα από τους Βέλγους διαιτητές. Ο Δομπρής για τον Πασιά, κρεμαστιώτης. Ο Δομπρής. Αλλάζουν την πάρα στην περιφέρεια. Κρεμασιώτης θα κερδίσει το φάουλ από τον Ρόντμπεργκ. Δομπρής, Πασιάς, Κρεμασιώτης. 4 λεπτά από την έναρξη του αγώνα. 1-0 η Εθνική. Καφαντάρης. Παθητικό. Χάθηκε πάρα για την ελληνική ομάδα. Άρχισαν οι Έλληνες παίκτες. Αντεπίθεση με τα νησιά Φερόε. Θέλω να περάσουν, θα κερδίσει το φάουλ όμως από τον Δομπρή εκεί ο Σίμονσεν. Γιοχάνεσεν για τον Σίμονσεν και τον Εγγίλσνες είναι οι τρεις της περιφέρειας. Πίβο το Χίλντερσον. Ο Όλσεν αριστερό εξτρέμ και ο Νόρντμπεργκ δεξί εξτρέμ. Σίμονσον. Νόρντμπεργκ για τον Όλσεν, βγαίνει από τα εξτρέμ στην περιφέρεια. Καλή ελληνική άμυνα. Ο Σίμονσεν κερδίζει το φάουλ. Υπάρχει κάρτα στον Αραπακόπουλο από τον Βέλγο διαιτητή. Ο Χίλντερσον για τον Γιοχάνεσεν. Σίμονσεν. Έλγινσνες και πάλι Σίμονσεν. Σίμονσεν. Έλγινσνες. Επέμβαση από τον Λαχοθανάση. Η δεύτερη στο παιχνίδι. Δομπρής θέλει να τρέξει η ελληνική ομάδα. Επιστρέφουν όμως οι παίκτες των νησιών Φερόε. Δεν γίνεται αντεπίθεση. Οργανωμένη πλέον η επίθεση της Γαλανόλευκης. Ο Καφαντάρης για τον Δομπρή. Δομπρής για τον Καφαντάρη. Ο Πασιάς. Καφαντάρης, δοκάρι. Αντεπίθεση τώρα. Δεν προλαβαίνει ευτυχώς την παραγή ο Όλσεν και πάλι για την ελληνική ομάδα. Ο Δομπρής. Καφαντάρης θέλει να περάσει με δυναμικό. Πέναλτι που κερδίζει ο Νίκος Καφαντάρης. Σε αυτή την ωραία του προσπάθεια άμυνα από μέσα από τους παίκτες των νησιών Φερόε. Και ο Χρήστος Κεδέρης αλλαγή ώστε να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Αριστερός εξτρέμ τον Ιέξινη Δικαία. Επέμβαση όμως από τον Σίμονσεν, Νίκλας Σίμονσεν. Χάθηκε ευκαιρία για το 2-0. Στο 7 από την έναρξη του παιχνιδιού, Ελλάδα νησιά Φερόε 1-0. Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων. 8ος προκριματικός όμιλος στο κλειστό της Νέας Κύου. Μετάδοση σε live streaming με τη συμβολή της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και του Δήμου Άργους Μυκηνών, σε παραγωγή της Ομοσπονδίας Κυοσφαιρίες Ελλάδος
που εγκαινιάζει σήμερα το διαδικτυακό της κανάλι ΟΧΕ TV. Δομπρής. Ο Πασιάς. Και πάλι για τον Νίκο τον Πασιά. Στην περιφέρεια για τον Ιωάννου Καφαντάρης. Οι 7 που ξεκίνησαν το παιχνίδι παραμένουν για την ελληνική ομάδα. Δομπρής για τον Πασιά. Γκολ από τον Νίκο Πασιά, 2-0. Η ελληνική ομάδα με τον γκολ από τον Νίκο Πασιά, και υπάρχει και κάρτα στον Άρτζε, Τρόντουρ Άρτζε, παίρνει την κίτρινη κάρτα στην προσπάθεια να τον σταματήσει τον Έλληνα παίχτη. Καλό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα, 2-0, με πολύ καλή άμυνα. Δεν έχει δεχτεί ακόμα τέρμα. Σίμονσεν. Ο Έλγινες. Και πάλι για τον Σίμονσεν. Υπάρχει δίλεπτη αποβολή στον Αραβακόπουλο. Σπρόξιμο στον Σίμονσεν. Είχε δεχτεί κάρτα ο Αραβακόπουλος. Οπότε η δεύτερη, το δεύτερο σκληρό μαρκάρισμα είναι δίλεπτη αποβολή. Στο 8 και 29 θα μείνει με 6 παίκτες η ελληνική ομάδα. 5 γηπέδου. Σίμονσεν για τον Έλγινες που κέρδισε τη δίλεπτη. Και πάλι Σίμονσεν για να βγάλει στα εξτρέμ για τον Όλσεν. Επέμβαση από τον Βλαχοθανάση. Τρίτη στο παιχνίδι από θέση εξτρέμ. Καφαντάρης για τον Ιωάννου. Και πάλι Καφαντάρης. Δομπρής. Μηδέν παθητικό για την ελληνική ομάδα στο 9 και 10 από την έξω αγώνα. Δομπρής για τον Κρεμαστιώτη, ο Ιωάννου για τον Πασιά, ο Καφαντάρης και πάλι Πασιάς για τον Δομπρή. Εξτρέμε ο Κρεμαστιώτης, επέμβαση όμως από τον τερματοφύλακα των Ισών Φερόε. Ξανά όμως είπαμε στην ελληνική ομάδα, κλέβει και ο Ιωάννου. Μαζεύει την μπάλα από το rebound. Ο Πασιάς, ο Δομπρής. Κοντεύουμε το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Κρεμασιώτης ο Ιωάννου τώρα για τον Πασιά. Επιθετικό φάουλ το οποίο δίνουν οι Βέλγοι. Όλσεν, ο Έλγινες, ο Γιοχάνεσον. Υπάρχει κίτρινη στον Δομπρή. Στο 10, 2-0, Ελλάδα νησιά Φερόε. Νόρτμπερκ, Γιοχάνεσον, ο Έγκυνες θέλει να περάσει γκολ από τον Άκη Έγγιλσες. 2-1 μειώνουν τα νησιά Φερόε. Ωραία κίνηση εκεί του δεξιού ίντερ των νησιών Φερόε που παρουσιάζουν ένα πολύ καλό σύνολο με δυνατή αμυντική γραμμή. Έχει μικρή νηψαλίδα σίγουρα. Πάρα πολλές ομάδες που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν ποιότητα στο handball έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους. Δομπρής, ο Πασιάς για τον Καφαντάρη. Και πάλι Πασιάς θέλει να περάσει, θα κερδίσει το φάουλ. Αλαπακόπουλος, ο οποίος έχει επιστρέψει. Υπάρχει κάρτα όμως, γιατί πριν προλάβει να εκτελέσει ο Αραπακόπουλος, ο Χίλντερσον προσπάθησε να του κλέψει την μπάλα. Ο Δομπρής για τον Πασιά. Καφαντάρης, αν δεν κάνω λάθος ολοκληρώθηκαν και οι κάρτες για την ομάδα Ισοφερό. Περνάει ο Καφαντάρης, βήματα όμως από τον Νίκο Καφαντάρη. Σίμονσεν μπλοκάρεται εκεί, πολύ ωραία. Καφαντάρης αντεπίδυση για την ελληνική ομάδα. Ο Ιωάννου για τον Κρεμαστιώτη, μόνος του τετ-α-τετ, out. Μεγάλη ευκαιρία από το τελευταίο Κρεμαστιώτη. Γιοχάνεσεν
για τον Έγκυνες. Out και αυτός. Χάθηκε η ευκαιρία. Δομπρίς. Ο Πασιάς. Για τον Δομπρίς. Για τον Ιωάννου από θέση εξτρέμ. Και πάλι επέμβαση από τον Σίμονσεν. Κάνει καλό παιχνίδι. Έχει αποκρούσει και πέναλτι ο Σίμονσεν. Τέταρτη επέμβαση, τρεις έχει ο Βλαχοθανάσης. Στη γωνία τώρα, γκολ από τον Νόρντμπεργκ, 2-2. Ισοφαρίζει η ομάδα των νησιών Φερόε στο 12:40. Και time out από τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Στέλιο Σιερεκίδη. Ολοκληρώθηκε το time out και οι οδηγίες από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Νέων Στέλιο Σιερεκίδη. Και έχουμε την παρουσία του Σιερεκίδη, του γιου του coach, του Λευτέρη Σιερεκίδη, σε θέση playmaker για την ελληνική ομάδα. Μιλωνάς. Σιερεκίδης. Τα φαντάρεις και ο Μιλωνάς το παιχνίδι. Ωραία προσπάθεια από το Μιλωνά, 3-2. Το 13 και 14 από τον Χριστόδουλο Μιλωνά με την πρώτη του ουσιαστικά επαφή με την μπάλα. Ο Χριστόδουλος Μιλωνάς έκανε την ατομική ενέργεια, προσποίηση, σουτ, όμορφο τέρμα. Γιοχάνεσεν για τον Όλσεν, ο οποίος έχει περάσει σε θέση αριστερού ίντερ πλέον. Ο Έγκανσεν. Ο Γιοχάνεσεν για τον Όλσεν. Σίμονσεν και δει το φάουλ. Και πάλι Γιοχάνεσεν. Για τον Όλσεν. Ο Έγκλησες. Την μπάλα σε θέση πίβοτ. Υπάρχει πέναλτι και δίλεπτη αποβολή στον Χατζιβακαλέλη. Δεύτερη δίλεπτη αποβολή για την ελληνική ομάδα και πέναλτι από τον Γιοχάνεσεν. Δικαιολογημένες εκεί οι φωνές του Σιερεκίδη στον αθλητή του. Έχασε τον παίκτη του σε θέση πίβοτ. Να αποτέλεσμα να πάρει την μπάλα, να γίνει και πέναλτι γκολ από τον Γιοχάνεσεν. 3-3, ισοφαρίζει η φιλοξενούμενη ομάδα. Στο 14 και 20 από την έναξη του αγώνα. Σιερεκίδης. Ο Μιλωνάς. Καφαντάρης. Άλλαξαν δύο από τους τρεις περιφέρειας. Και ο Κεδάρης στο παιχνίδι στήριξε στο Κρεμαστιώτη. Μιλωνάς. Και πάλι Μιλωνάς. Κερδίζει το φάουλ. Κεδάρης. Ο Σιερεκίδης. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Άρτζε, ο οποίος έχει ήδη δεχτεί μια κίτρινη κάρτα. Τα φαντάρις για τον Μιλωνά σε θέση playmaker. Αλλάζει σε Ερεκίδη με τον Μιλωνά στο playmaker. Σε Ερεκίδης από τη γωνία ο Κεδέρης, επέμβαση. Υπάρχει όμως πέναλτι και δίλεπτη που κερδίζει ο Κεδέρης. Χαρακτηριστικά ο Βέλγος διαιτητής λέει ότι σήκωσε το πόδι του ο Νόρντμπεργκ, πολύ επικίνδυνο αυτό το μαρκάρισμα που επέφερε την δίλεπτη αποβολή και το πέναλτι. Σιερεκίδης, επέμβαση από τον τερματοφύλακα Σίμονσεν, η δεύτερη σε πέναλτι. Δύο χαμένα πέναλτι για την ελληνική ομάδα, η οποία μετά το 2-0 έχει χάσει το ρυθμό της και επιθετικά έχει δυστοκία.
Τα νησιά Φερό είναι στην επίθεση, έχουν παίχτη λιγότερο. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ελληνική ομάδα σε αυτό το δίλεπτο. Ο Σίμονσεν, ο οποίος αναμπήκε στο παιχνίδι, θέλει να κλέψει εκεί ο Μπάγιος, ο οποίος είναι σε θέση δεξίου ή εξτρέμ. Out από τον Σίμονσεν. Σεϊρεκίδης. Καφαντάρης για τον Σεϊρεκίδη. Μιλωνάς, ο παίξαναγέννης Βίρονα για τον Σεϊρεκίδη. Αραπακόπουλος, ο Καφαντάρης και πάλι Καφαντάρης γκολ. Ωραίο γκολ από τον Νίκο Καφαντάρη. 4-3 ελληνική ομάδα μπροστά. Πρώτο γκολ για τον Καφαντάρη στο παιχνίδι. Έγκλησες για τον Όλσεν που πέρασε θέση playmaker. Όλσεν έχει αλλάξει τρεις θέσεις. Όλσεν ξεκίνησε από extreme, πήγε ίντερ και τώρα έγινε playmaker. Λάθος βήματα. Λαχοφανάσης τώρα. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Σεϊρεκίδης για τον Εμιλονά και πάλι Σεϊρεκίδης. Πάσα για τον Αραπακόπουλο σε θέση pivot, κερδίζει το πέναλτι. Ωραία κίνηση από τον Ανδρέα Αραπακόπουλο, άμυνα από μέσα από τους παίχτες των νησιών Φερόε και το πέναλτι το οποίο κερδίζει η ελληνική ομάδα με εκτελεστή το Χρήστο Κεδέρη. Να δούμε αν στο τρίτο πέναλτι η ελληνική ομάδα καταφέρει. Γκολ! 5-3 από τον Χρήστο Κεδέρη στο 17-39. Βέλγοι διαιτητές που είναι ακριβοδίκαιοι. Καριερίστες εξάλλου. Όλσεν και νέοι, αρκετά νέοι, ταλαντούχοι. Όλσεν για τον Γιοχάνεσον. Αλλάνω στην περιφέρεια. Ο Έλγκινσες πέφτει κάτω, κερδίζει το φάουλ τελικά συνέχεια στο παιχνίδι. Έλγκινσες μπλοκάρεται εκεί. Ξανά ο Γιοχάνεσον. Πάσα για τον πίβο, δεν βγαίνει. Αντεπίδεση ελληνική ομάδα με τον Μιλωνά. Κερδίζει το φάουλ από τον ο Σεϊρεκίδης. Από τον Μπέργκ. Σεϊρεκίδης και πάλι για τον Μιλωνά. Θέλει να περάσει ο Μιλωνάς, γκολ. Και υπάρχει και δίλεπτη αποβολή. 6-3 με τον Χρήστο Μιλωνά. Δεύτερο γκολ στο παιχνίδι. Και δίλεπτη αποβολή. Σπρόξιμο στον αέρα. Πολύ σωστό του Χίλντερσον. Με δύο παίχτες παραπάνω η Ελλάδα πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Είναι στο συν 3 με τον Χρήστο Μιλωνά, ο οποίος με την παρουσία του έχει δώσει άλλη πνοή στην ελληνική επίθεση, κινητικότητα. Έλγκασον, Σίμονσον, πέφτει κάτω, κερδίζει όμως και το δίλεπτο από τον Αραπακόπουλο που είναι το δεύτερο. Αυτό είναι ένα κακό μαντάτο για τον Στέλιο Σεϊρεκίδη, η δεύτερη αποβολή του Αραπακόπουλου, ενώ ταυτόχρονα έχει γίνει το 6-4 από τον Σίμονσεν, ο οποίος με την πτώση του σούταρε ευνηδιάζοντας τον Ευλαχοθανάση. 6-4 στο 19-06 και δεύτερη δίλεπτη αποβολή στον Αραπακόπουλο μόλις στο 20 λεπτό του αγώνα. Αυτό είναι ένα άσχημο νέο από τους στυλοβάτες της ελληνικής άμυνας, ο Ανδρέας Αραπακόπουλος. Μιλωνάς. Επιθετικό φάουλ του Καφαντάρη. Λάθος για την ελληνική ομάδα. Έλγκινσες. Ο Σίμονσεν για τον Όλσεν. Έλγκινσες. Όλσεν για τον Σίμονσεν. Νόρτμπεκ. Σίμονσεν.
Ο Έλγκλισσετς, out την μπάλα. Λαχοθανάσης. Ελληνική ομάδα είναι και πάλι στην επίθεση. Πέρασε αυτή η φάση. Και ο Σάβας που μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι στο 20 και 19. Σάβας παίχτης της γερμανικής Άιντραχτ Χίλντεσχάιμ στην Α2 Γερμανίας. Και Δέρης, ο δεύτερος λεγεωνάριος της ελληνικής ομάδας μετά τον Ιωάννου που αγωνίζεται στην Κομπόλ της Γαλλίας. Σιερικίδης. Μιλωνάς για τον Κεδέρη. Επέμβαση από τον τερματοφύλακα Σίμονσεν, ο οποίος είναι πολύ καλός. Σίμονσεν κερδίζει το φάουλ από τον Εσάβα. Από την 16άδα μόνο ο Χερουβίμ δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα. Ο Σέος Ερεκίδης έχει ανοίξει τα χαρτιά του στο παιχνίδι. Σίμονσεν στην περιφέρεια. Ιωχάνεσεν, Έλγκαρσεν στη γωνία. Γκολ, όμορφο τρέμα από τον Μπέργκ. 6-5 μειώνει η φιλοξενούμενη ομάδα. Και Δέρης. Ο Σάβας. Σερεκίδης. Και πάλι για το Σάβα σε θέση δεξιού ίντερο ο Σάβας. Μιλωνάς. Στο παιχνίδι και ο Αδάμ Παδόπουλος. Και δεις το φάουλο Σιερικίδης. Μιλωνάς για τον Σιερικίδη. Σάβας. Αδάμ Παδόπουλος. Μιλωνάς για τον Σάβα. Επιθετικό φάουλ του Σάβα. 22 λεπτά συμπληρωμένα στο κλειστό γυμνασίο της Νέας Κύου. 8ος προκριματικός όμιλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων. Ελλάδα νησιά Φερόε. Πρώτο παιχνίδι για την ελληνική μας ομάδα. 6-5 στο 22-37. Σίμονσεν. Νέρμπαρτ. Και πάλι Σίμονσεν θέλει να περάσει και δεις το φάουλ. Ο Χίλντερσον τώρα για τον Έγκλισες. Στην περιφέρεια με τον Ιωχάνεσεν. Λάθος αντεπίθεση. Ο Σάβας για τον Κεδέρη. Μόνος του Χρήστο Κεδέρης. Γκολ για την ελληνική ομάδα. 7-5 από τον Χρήστο Κεδέρη στην αντεπίθεση. Θα πετύχει τον γκολ. Επίσης εκεί ο Αδάμ Παδόπουλος έκανε το φάουλ στον Έγκλισες. Χίλντερσον, ο μπάτσμαν που έχει μπει στο παιχνίδι, ο Έλγκλισσετς, Νόρντμπεργκ και πάλι μπάτσμαν. Παθητικό σηκώνει διέλεση, επέμβαση από τον Βλαχοθανάση, ακούμπησε λίγο την μπάλα. Η ελληνική ομάδα τώρα είναι στην αντεπίθεση. Θέλει να τρέξει σε Ερεκίδης. Ο Μιλωνάς, επέμβαση από τον Σίμονσεν. Και τώρα βγαίνουν μπροστά οι παίκτες των νησιών Φερόε, αλλά έχουν επιστρέψει οι Έλληνες διεθνείς. Κερδίζει το φάουλ ο μπάτσμαν. Πολύ χαμηλό το σκορ. Σίμονσεν. Έλγκλισσετς. Μπάτσμαν. Και πάλι Έλγκλισσετς. Κερδίζει το φάουλ από το Σάβα. Ο Έλγκλισσετς για τον
γκολ από τον Έλγκυσες, έκανε σούτ ξαφνικό, το γκολ. Ολοκληρώθηκε το time out και οι οδηγίες από τον προπονητή των νησιών Φερόε. Λιγότερα από 5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο κλειστό της Νέας Κύου Ελλάδα, νησιά Φερόε 8-6, προκριματικά παγκοσμίου πρωταθλήματος νέων. Νόρμπεκ προσποίηση, ο Μπάτσμαν πέφτει κάτω, κερδίζει το φάουλ ο παίχτης τον νησιό Φερόε, ο Χίλντασον από τον Παπαδόπουλο. Μικρή διακοπή να σκουπιστεί το παρκέ. Ο Έλγκυσες θα κερδίσει το φάουλ από τον Κεδέρη. Στα 9 μέτρα, Χίλντασον, ο Νόρμπεκ, γκολ. Πέρασε μπάλα, όπως λέει ο Βέλγος. Ένα φτηνό γκολ που δέχεται η ελληνική ομάδα. 8-7, μειώνουν τα νησιά Φερόε. Επιθετικό μάλιστα. Δύο λάθη σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπάτσμαν. Ο Έλληνες. Νόρμπεκ. Ο Μπάτσμαν. Επέμβαση από τον Λαχοφανάση. Το δοκάρι μετά ο Χίλντασον. Τυχερή εδώ η ελληνική ομάδα στη δεύτερη φάση. Ο Σάβας ωραία για τον Μπάγιο. Ο Γαρίφαλος Μπάγιος όμως επέμβαση και πάλι από τον Σίμονσεν, ο οποίος έχει φτάσει τις 8 και έχει αυτή τη στιγμή 50% αποτελεσματικότητα. Ο τερματοφύλακας των νησιών Φερόε. Η ελληνική ομάδα δεν έχει βρει ρυθμό. Έλγκυνες, λάθος, αντεπίθεση, Αδάμα Παδόπουλος για τον Κεδέρη, περνάει πολύ όμορφα, δοκάρι όμως, νέα χαμένη ευκαιρία, δεν είναι δυνατόν, πραγματικά έχουν χαθεί τουλάχιστον 5-6 τετατέτ από τους Έλληνες παίχτες, με αποτέλεσμα οι αντίπαλοι να είναι ακόμα στο παιχνίδι. Θα μπορούσε να έχει ξεφύγει στο σκορ η ελληνική ομάδα. Μπάτσμαν, Έλγκυνες. Πέφτει κάτω εδώ και λίγο θεατρικά ο παίχτης των νησιών Φερόε, Σίμονσεν. Κερδίζει, θα έλεγα, με το πέσιμό του περισσότερο παρά με αυτό που του έκανε ο Σάβα στη δίλεπτη αποβολή από τον Έλληνα παίχτη. Έτσι για τα επόμενα 2 λεπτά δηλαδή, μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και ακόμα μερικά δευτερόλεπτα από την έναρξη του δευτέρου, η ελληνική ομάδα θα παίξει με παίχτη λιγότερο, με 5 παίχτες γηπέδου. Ο Σίμονσεν, ο Μπάτσμαν, Έλγκυνες, λάθος εκεί, βγαίνει μπάλα όπως λέει ο διαιτητής. Ευτυχώς πέρασε ανέμαχτα αυτή η επίθεση των αντιπάλων. Ο Σερεκίδης για τον Μιλωνά. Και πάλι Σερεκίδης. Μιλωνάς. Σερεκίδης. Επέμβαση από τον Σίμονσεν. Κακό σούτ από τον Λευτέρη Σερεκίδη. 9 αποκρούσεις από τον Σίμονσεν. Ο Μπάτσμαν κερδίζει το φάουλ. 29 και 15 από την έναρξη του παιχνιδιού. 45 δεύτερα το ημίχρονο. Ίσως προλάβει επίθεση η ελληνική ομάδα.
Ο Έλγινες για τον μπάτσμαν, επιθετικό. Ο Μπάγιος, Μιλωνάς, ο Σερεκίδης δεν μπορούν να βγάλουν αντεπίθεση. Οργανωμένη επίθεση τελευταία. 20 δευτερόλεπτα για την ελληνική ομάδα στο πέντε μήχρονο. Καφαντάρης. Μπάγιος. Καφαντάρης για το Σερεκίδη. 10 δεύτερα. Σερεκίδης. Θέλει να περάσει ο Μιλωνάς. Βήματα. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία. Αντεπίθεση τώρα με τον Νόρμπεργκ. Ευτυχώς δεν βγαίνει. Ημίχρονο στο κλειστό της Νέας Κύου. Ελλάδα νησιά Φερόε. 8-7. Το δεύτερο ημίχρονο του σημαντικού αυτού αγώνα για την ελληνική ομάδα. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν στο κλειστό της Νέας Κύου. Ελλάδα νησιά Φερόε 8-7. Ο Χερουβίμ έχει μπει στο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Με τον Μιλωνά και πάλι Χερουβίμ θα κερδίσει το φάουλ. Και υπάρχει και δίλετα από πολύ που κερδίσει η ελληνική ομάδα. Ο Παπαδόπουλος έχει την μπάλα για την ελληνική ομάδα. Σερεκίδης, Χερουβίμ σε θέση αριστερού ίντερ. Χερουβίμ παίρνει το πρώτο shoot goal από τον Τάσο Χερουβίμ. Από τον Σπύρο Χερουβίμ, συγγνώμη. 9-7. Διαφορά 2 τερμάτων για την ελληνική ομάδα. Επέμβαση από τον Μπουκοβίνα που έχει περάσει το παιχνίδι πάνω στο σούτ του Γιωχάνεσον. Χερουβίμ αντεπίθεση. Σερεκίδης, Μιλωνάς στη γωνία για τον Μπάγιο. Γκολ! 17 ελληνική ομάδα με τον Γαρίφαλο Μπάγιο. Επίθεση των νησιών Φερόε με τον Γιωχάνεσον. Κερδίζει το φάουλ. Γιωχάνεσον πέφτει κάτω. Τι βαλενδιετές. Ο Όλσεν, ο Έντγκισεν, λάθος. Η ελληνική ομάδα σαν επίθεση. Με τον Μιλωνά έχει ξεκινήσει κατά δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει πέναλτι από τον τρέχει τον νησιό Φερόε, κερδίζει ο Σερεκίδης στο 32-15. Μπαίνει ο Κεδέρης για την εκτέλεση του πέναλτι στο 32-15, 17. Γκολ από τον Χρήστο Κεδέρη. 11-7 η ελληνική ομάδα. Τρίτο γκολ από τον Έλληνα παίχτη. 11-7-1. 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο για την ελληνική ομάδα. Ο Γιωχάνεσον, ο Έντλιγκλες θα κερδίσει το φάουλ εκεί. Γιωχάνεσον. Νέο φάουλ. Καλή ελληνική άμυνα. Περνάει εκεί, ωραία προσπάθεια από τον Γιωχάνεσεν.
και το γκολ 11-8. Ο Παπαδόπουλος, επέμβαση όμως από τον Σίμονσεν. Και αντεπίθεση, υπάρχει πέναλτι και δίλεπτο που κάνει ο Παπαδόπουλος πάνω στον Σίμονσεν. Γκολ από τον Γιοχάνεσεν, το τρίτο στο παιχνίδι. Μιλωνάς θα κλέψει εκεί ο Χίλντερσον και τα νησιά φέρα σαν επίθεση. Προλαβαίνει εκεί όμως την μπάλα ο παίκτης των νησιών Φερόε. Κάνει λάθος στην προσπάθειά του να την μαζέψει και έτσι 11-9 παραμένει για την ελληνική ομάδα. Σερεκίδης, Σάβας. Σάβας για τον Κρεμαστιώτη. Σάβας αλλάζει με τον Μιλωνά στην περιφέρεια. Χάνει την μπάλα μου ο Σάβας. Νέα αντεπίθεση. Ο Γιοχάνεσον, επέμβαση από τον Μπουκοβίνα, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα. 11-10 το σκορ. 1-3-0 σερί. Από τους παίχτες των νησιών Φερόε. Και πάλι η επίθεση για τα νησιά Φερόε. Ο Γιοχάνεσεν στην περιφέρεια με τον Έντγκασον για τον Χίλντερσον. Γιοχάνεσεν το σουτ. Γκολ από τον Γιοχάνεσεν. 11-11. Ισοφαρίζουν τα νησιά Φερόε. Ισοπαλία μετά από ώρα. Η ελληνική ομάδα η οποία ενώ είχε κάνει ένα καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, στη συνέχεια έχασε το ρυθμό της. Γκολ από τη γωνία! Από το Γαρίφαλο Μπάγιο. Μπάγιο. 12-11. Ο Μπάγιος βάζει και πάλι μπροστά την ελληνική ομάδα. Τίποτα λένε διαιτές, επίθεση για την ελληνική ομάδα. Δεύτερο γκολ από τον Μπάγιο. Γκολ πολύ ωραίο από τον Ελευθέρη Σεϊκίδη.
και δίλεπτη αποβολή πάνω στον Γιωχάνεσον. Ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Κρεμαστιώτης πέφτει κάτω γκολ από τον Λευτέρη Κρεμαστιώτη και υπάρχει νέα αποβολή από τον Βέλγο διαιτή ο Σίμονσεν. 14-11 ελληνική ομάδα ξεφεύγει και πάλι με τρία γκολ. Όλσεν, Χίλντασον, πέφτει κάτω ο Νόλμπερκ. Να δούμε. Όλσεν. Πέφτει κάτω ο Νόρμπεκ και πάλι για μαρτυρίες από τους Έλληνες διεθνείς. Και πάλι η επιστροφή στο παιχνίδι μετά από διακοπή. Φάουλ που κερδίζουν τα νησιά Φερόε με τον Τόμψεν. Όλσεν. Γκολ καταπληκτικό του Όλσεν, που παίρνει και το χειροκρότημα της εξέδρας. Σερεκίδης θα κερδίσει το φάουλ. Και πάλι Σερεκίδης. Πέφτει κάτω, τίποτα λένε διαιτητές. Το 39-27 αυτή η φάση. Έλντιγκεν για τον Όλσεν. Θα κερδίσει το φάουλ. Γλιστρά εκεί ο Μιλωνάς. Έντιγκερ για τον Γιωχάνεσον με τον Όλσεν. Ο Γιωχάνεσον και πάλι για τον Έντιγκερ. Γκολ από τον Γιωχάνεσον. 14-13. Καλή ομάδα νησιά Φερόε. Δεκατέσσερα-δεκατρία. Ο Μιλωνάς. Χερουβίμ και πάλι Μιλωνάς. Για τον Καφαντάκη πέρα στον αγώνα. Βήματα λένε οι διαιτητές. Και αντεπίθεση. Ο βρίσκει πολύ ωραία από την άλλη πλευρά. Τον Τόμψεν, ισοπαλία. 14 όλα. Και τα αιμάτα από το Στέλιο Σερεκίδη. Μετά και από αυτό το σέρι 3-0 των νησιών Φερόε.
Καφαντάρης. Ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες από το Στέλιο Σερικίδη. Μιλωνάς. Χερουβίμ. Για το Μιλωνά. Και πάλι Χερουβίμ. Γκολ από τον Σπύρο Χερουβίμ. 15-14. Έλγισεν. Γκολ από τον Γιοχάνεσον. Πολύ ωραίο και αυτό. 15 όλα. Μιλωνάς, Παραπακόπουλος. Ο Μιλωνάς θέλει να περάσει. Θα κερδίσει το φάουλ. Κερουβίμ. Υπάρχουν βήματα τα οποία κάνει ο Μιλωνάς. Και ευκαιρία τώρα για τα νησιά Φερόε να περάσουν και μπροστά για πρώτη φορά στο μάτς, στο 43. Ελλάδα νησιά Φερόε 15-15. Όλσεν. Ο Έλγισεν. Γιοχάνεσον, σούτ από τον Όλσεν, καταπληκτικό. Φοβερό γκολ από τον Όλσεν. 15-16 μπροστά τα νησιά Φερόε για πρώτη φορά στο μάτς. Η περιφέρεια των νησιών Φερόε δουλεύει ρολόι σε αντίθεση με την ελληνική ομάδα. Έλγινσες και πάλι Όλσεν. Σίμονσεν, shoot out. Μιλωνάς για τον Σάβα. Μιλωνάς και πάλι Σάβας. Επέβαση από τον Ταμαφλάκα τον νησιό Φερόε. Κερδίζει ο Μιλωνάς. Θέλει να βγει αντεπίδεση. Σάβας. Αραπακόπουλος. Καφαντάρης για τον Μιλωνά. Πέφτει κάτω, εδώ όμως ήταν ξεκάθαρο πέναλτι. Νομίζω ότι οι Βέλγοι κάνουν λάθος σε αυτή τη φάση. Δίνουν απλό φάουλ. Σταματώντας τον Μιλωνά. Στο 45-18. 15 λεπτά για το φινάλε του αγώνα. Ελλάδα νησιά Φερόε 15-16. Σερεκίδης. Κερουβίμ. Σερεκίδης. Καφαντάρης. Αραπακόπουλος. Καφαντάρης για τον Κερουβίμ. Κερδίζει το φάουλ. Κερουβίμ. Καφαντάρης. Θα κερδίσει το φάουλο Καφαντάρης. Τσερικίδης. Παθητικό. Κερουβίμ. Θέλει να περάσει ο Τσερικίδης. Λάθος εκεί. Σφυρίζει το παθητικό οι διαιτητές. Επίδεση για τα νησιά Φερόε. Που έχουν, όπως είπαμε, μια πολύ καλή ομάδα. Έγκλινσες. Γιοχάνσεν. Έγκλινσες. Επέβαση του Πουκοβίνα. Πολύ καλή. Σάβας. Και Δέρης. Σερεκίδης, νέα αλλαγή. Ξανά ο Χερουβίμ. Σερεκίδης.
για τον Καφαντάρη. Ανοιχτή άμυνα πλέον των νησιών Φερόε. Κερδίζει το φάουλ ο Χερουβίμ. Σερικίδης. Χερουβίμ πάσε για τον Αραπακόπουλο. Κερδίζει το φάουλ ο Αραπακόπουλος. Σερικίδης. Καφαντάρης γκολ. Από τον Νίκο Καφαντάρη. Δεκαέξι. Στους 48-03. Καλή άμυνα από την ελληνική ομάδα. Και time out του καλή ροποντής των νησιών Φερόε, ο κύριος Γιάκουμπ Ντούρχους. Ολοκληρώθηκε ο time out, τα νησιά Φερόε στην επίθεση με τον Γιοχάνεσεν, Όλσεν, Χίλντερσον και πάλι Όλσεν, ο Έλντλισεν για τον Γιοχάνεσον. Ο Χίλντερσον και δίνει το φάουλ. Γιοχάνεσον. Λάθος εκεί από τον Όλσεν. Θα κερδίσει όμως το φάουλ από τον Αραπαχόπουλο. Γιοχάνεσον. Γκολ. Άλλο ένα γκολ από τον Γιοχάνεσον. Και δεν είναι φοβερό γκολ. Στην αντεπίθεση highlights πραγματικά και δίλεπτο που κερδίζει ο Χρήστος Κεδέρης. Εν ρηπεί οφθαλμού τον γκολ αυτό από τον αριστερό εξτρέμ τον Ιέξινη δικαία. Και παίρνει και τη δίλεπτη αποβολή. Φοβερό γκολ από τον Χρήστο Κεδέρη. Γιοχάνεσον Νόλμπεκ, man to man τώρα πάνω στον Έντικερ. Πέναλτι και δίλεπτο. Όχι. Πέναλτι και δίλεπτο υπέρ των νησιών Φερόε. Τη δίλεπτη αποβολή την έχουν ψωμοτήρει οι διαιτητές οι Βέλγοι. Πάνω στον Σίμονσεν η δίλεπτη αποβολή και το πέναλτι το οποίο είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Γιοχάνεσεν, ο κινητήριος μοχλός των νησιών Φερόε μαζί με τον Όλσεν. Έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην περιφέρεια της ελληνικής ομάδας. Όλα αυτά πριν περίπου, πριν περάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, 49-35 του αγώνα. Γιοχάνεσον. Γκολ. 17-18 και πάλι μπροστά τα νησιά Φερόε. Κεδέρης, Χερουβίμ, Μιλωνάς σε να περάσει και δεις το φάουλ. Χερουβίμ. Ο Σάβας, Χερουβίμ, θέλει να περάσει, επέμβασε όμως από τον Σίμονσεν.
Στην επίδεση τα νησιά Φερόε, 10 λεπτά για το φινάλε. Ελλάδα νησιά Φερόε 17-18. Σίμονσεν. Ίγκασον, όπου προσπίση φοβερή. Και γκολ καταπληκτικό από τον Γιοχάνεσεν. 17-19. Και time out στο 51 από τον Στέλιο Σερεγίδη. Κερουβίμ. Μιλωνάς. Γκολ από τον Χρήστο Μιλωνά. Μειώνει η ελληνική ομάδα. Μπήκαμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. 18-19. Λάθος. Ευκαιρία για την ελληνική ομάδα στην επίθεση. Και πάλι Μιλωνάς. Θα κερδίσει το φάουλ. Σε θέση playmaker ο Χρήστος Μιλωνάς. Κερουβίμ. Σάβας. Βγαίνει ο Αρπακόπης στο pivot. Κερουβίμ. Άω την μπαλά. Στο 52 και 16. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Πολύς χρόνος. Πρέπει να βελτιωθεί όμως η ελληνική επίθεση. Και η άμυνα οπωσδήποτε. Τα τελευταία αυτά λεπτά. Ο Κίλτασον. Σίμονς σε επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Σάβας. Μιλωνάς. Κερουβίμ. Έχει κάτω. Υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Αραπακόπουλος. Από τους παίχτες των νησιό Φερόε. Αραπακόπουλος, Κερουβίμ. Μπάγιος για τον Σάβα, Κερουβίμ. Μιλωνάς. Γκολ από τον Σάβα. 19 όλα. Τώρα πρέπει να βοηθήσει και η κερκίδα. Τα τελευταία λεπτά Γιοχάνεσεν. Όλσεν. Ο Έλγιασεν. Και δίνει το φάουλ. Σταματάει και ο χρόνος από τους Βέλγους διαιτητές στο 53 και 40 για να σκουπιστεί το παρκέ. 19-19. Ελλάδα νησιά Φερόε. Η εθνική επιστρέφει. Ήταν με 2 γκολ πίσω στο σκορ. Τώρα είναι στα ίσια. Γιοχάνεσον. Μπάλα και πάλι για τα νησιά Φερόε. Έβγαλε έξω ο Μιλωνάς. Κλέβει εκεί ο Κεδέρης. Μιλωνάς. Αραπακόπουλος. Για τον Πάγιο. Ο Μιλωνάς να περάσει. Επέμβαση φοβερή όμως από τον Σίμονσεν. Απίστευτο πραγματικά. Απίστευτη επέμβαση του Σίμονσεν. Σταμάτησε το σου του Μιλωνά. Στο 54 και 31. Σίμονσεν, Όλσεν. Σίμονσεν.
Θέλει να περάσει και δίνει το φάουλ. Υπάρχει τακτικό από τους διαιτητές. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα. Σίμονσεν. Νέο φάουλ. Πρέπει να προσέξουμε το σούτα και για την περιφέρεια. Χάνει την μπάλα εκεί ο Μπέργκ. Ευτυχώς. Ελληνική ομάδα είναι μπροστά. Μιλωνάς και Ρουβίμ. Μιλωνάς. Φάουλ που κερδίζει ο Σάβας. Πήγε να γίνει ένας διαπληκτισμός εκεί, αλλά τελικά όλα καλά. Στο 55 και 20, Ελλάδα νησιά Φερόε 19-19. Σάβας, Μιλωνάς, Γεροβίμ. Αυτή η τριάδα των περιφερειακών. Εμπιστεύεται ο Στέλιος Ερεκίδης στα τελευταία κρίσιμα λεπτά του αγώνα. Συνέχεια στο παιχνίδι, Μιλωνάς, Κερουβίμ, Σάβας, Αραπακόπουλος, Μιλωνάς, επέμβαση, η μπάλα είναι για τους παίκτες των νησιών Φερόε. Νέα επίθεση για τα Φερόε. Όλσεν. Έλγησες. Μπέργκ. Όλσεν και πάλι. Όλσεν. Επέμβαση. Αραπακόπουλος. Ο Σάβας θα την επίθεση για να δούμε. Όχι, έξα. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες στο Φερόε. Κερουβίμ. Μιλωνάς. Πάλι δοκάρι και επέμβαση. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Αντεπίθεση ο Μπέργκ. Δοκάρι, υπάρχει πέναλτι όμως. Επέμβαση θα καταλάσει. Στο 56 και 39. Μιλωνάς. Γκόλα με τα χέρια. 20-19. Το 56 και 52. Έγκασον. Σίμονσεν. Κερδίζει το φάουλ. 20-19 από το Σπύρο Κερουβίμ. Νόρμπεργκ. Σίμονσεν. Θα κερδίσει το φάουλ. Όλσεν. Γκολ. 20-20 από τον Όλσεν. Επίθεση για την ελληνική ομάδα. Κερουβίμ. Μιλωνάς. Και πάλι Κερουβίμ. Σάβας θέλει να περάσει και δεις το φάουλ. Εξαιρετικό φάουλ. Επιθετικό του Κερουβίμ. Λάθος εκεί. Το 58 και 17. Ενάμιση λεπτό για το φινάλε. 1,5 λεπτό. Όλσεν. Νόρμπεκ. Κέντισον. Όλσεν. Κερδίζει το φάουλ ο Έλγιασον. Χίλντασον. Όλσεν. Και πάλι Όλσεν. Θέλει να βρει το σούτ. Χίλντασον. Πέφτει κάτω. Ξαναπαίνει την μπάλα όμως. Σίμονσεν. Υπάρχει δίλεπτα αποβολή.
Στο Παπαδόπουλο. Θα τελειώσει Όλτσεν. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα με παίχτη λιγότερο. Σίμονσεν. Κλέβει ο Ιλωνάς. Αντεπίδεση. Βγάλε το Κεδέρι. Χρήστος Κεδέρις γκολ. 21-20, 59 και 23. Στο πέρα πάνω από μισό λεπτό κατά το τέλος του αγώνα. Πρέπει να κρατήσει η ελληνική ομάδα. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα. Έργασον. Έργασον. Όλσεν. Παλίγο να χάσει την μπάλα. Ίντασον. Για τον Χίγκασον γκολ στο 59 και 45. 21 όλα. 10 δευτερόλεπτα. Ένα σουτ. Μιλωνάς. Στο 59 και 57. Αλαπακόπουλος. Πέφτει κάτω. Ισοπαλία.